μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του Χριστού. Η τιμή προς το πρόσωπο της Θεομήτωρος Παναγίας και προς τους Αγίους θεωρείται ειδωλολατρεία, ενώ πιστεύουν, όπως και οι Ιεχωβάδες, στην εγκαθίδρυση της χιλιετούς βασιλείας του Ιησού. Στις μεθόδους προσιλητισμού περιλαμβάνονται η δωρεάν διανομή της βίβλου, η διαφημιστική προπαγάνδα μέσω του τύπου, η προσέλκυση με τη δημοσίευση διαφόρων αγγελιών και η ευρεία χρήση χριστιανικών εντύπων. Σε αντίθεση με τους Παντικοστιανούς βρίσκονται οι Μορμόνοι. Ιδρυτής της αιρέσεως είναι ο Ιωσήφ Σμιθ, που γεννήθηκε το 1805. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δύο άγγελοι του αποκάλυψαν δύο πλάκες με τη νέα διδασκαλία. Οι πλάκες αυτές αποτέλεσαν το βιβλίο των Μορμόνων. Οι οπαδοί της κακοδοξασίας αυτής πίστευαν ότι αποτελούν τον εκλεκτό και άγιο λαό του Θεού και θεωρούσαν όλους τους άλλους ανθρώπους ως εθνικούς. Αποτέλεσμα ήταν η καταδίωξή τους από όλους τους άλλους. Έτσι μετανάστευσαν στην Αμερική, όπου περιπλανήθηκαν σε διάφορες περιοχές της. Οι Μορμόνοι δέχονται την Αγία Γραφή ως ιερό βιβλίο που συμπληρώνεται από το βιβλίο του Μορμόνου. Η ιεροσύνη χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει προεστώτες, αποστόλους, πατριάρχες, αρχιερείς, μαθητές και πρεσβύτερους. Η πολυγαμία αποτελεί σκοπό για τους Μορμόνους και η οργάνωση κάθε αιρετικής κακοδοξασίας θεωρείται θεοκρατική και συγκεντρωτική. Τα στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά αυτά των αιρέσεων στην Ελλάδα είναι μόνο ανεπίσημα. Η Ιερά Σύνοδος πάντως τις θεωρεί από τις πλέον επικίνδυνες. Το ρεπορτάζ που είδατε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, αφορούσε κυρίως τους Πεντηκοστιανούς και τους Μορμόνους. Όμως εγώ θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές ομάδες. Κατακερματισμένους τους χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Έχουμε την Ευαγγελική Εκκλησία. Έχουμε τους Πεντηκοστιανούς που ακούσατε προηγουμένως. Έχουμε φυσικά τους Ορθόδοξους, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε τους Παλαιοημερολογίτες και τους Νεμερολογίτες, τους Ορθόδοξους. Έχουμε τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχουμε, θα έλεγα, ένα πλήθος ομάδων που 4 χρόνια πριν από το 2000, κάθε άλλο παρά, θα έλεγα, παρουσιάζουν ενωμένο το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτό είναι οφθαλμοφανές. Τι έχουν όμως να χωρίσουν οι Ευαγγελιστές, ας πούμε, η Ευαγγελική Εκκλησία, γιατί οι Ευαγγελιστές είναι άλλοι, τι έχει να χωρίσει η Ευαγγελική Εκκλησία με τους Ορθόδοξους, τι έχουν να χωρίσουν οι Παλαιοημερολογίτες με τους Νεοημερολογίτες. Όλες αυτές οι ομάδες τι έχουν να χωρίσουν μεταξύ τους? Είναι μήπως, το έλεγε ένας φίλος μου σήμερα το πρωί που ασχολείται με τα εκκλησιαστικά, είναι μήπως η αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερης πελατείας για κάθε κομμάτι? Είναι στη μέση ο προσιλητισμός, αν θέλετε, και η ενδυνάμωση όλων αυτών των διαφόρων χριστιανικών ομάδων? Θα το συζητήσουμε σήμερα. Και εδώ πιστεύω στο στούντιο του καναλιού 5 έχουμε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με αυτά τα ζητήματα. Είναι ο πατήρ Τσάκαλος εδώ, ο Σπύρος Τσάκαλος, ιερέας, πτυχιούχος θεολογικής σχολής, ο οποίος έχει πει πολλά πράγματα κατά καιρούς, και όχι μόνο σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε εφημερίδες, έχει γράψει. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κόκορη, ειδικό ερευνητή επί των αιρέσεων και συγγραφέα. Έχουμε τον κύριο Μινά Αναστασάκη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει, θα έλεγα, πολλά χρόνια όλες αυτές τις θρησκευτικές ομάδες και τις αιρέσεις όπως τις θεωρεί και τις χαρακτηρίζει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αναστασάκη, είστε μαζί με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλευζάτο, Αλευζόπουλο. 15 χρόνια παρακολούθησα. 15 χρόνια είσαστε στην υπηρεσία διώξεως των αιρέσεων. Όχι, όχι έτσι. Όχι. Καμία δίωξη και καμία υπηρεσία. Έτσι τη λένε οι άλλοι. Τη λένε και εγώ, τι θα πω, εμένα ρωτάτε. Θα σας ρωτήσω σε λίγο. Όχι, να επανορθώσω αυτό. Ναι. Όχι σε καμία υπηρεσία δίωξη. Δεν υπάρχει υπηρεσία δίωξη. Υπηρεσία παρακολούθηση. Ούτε αυτό. Παρακολούθησα το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, το οποίο διοργάνωσε ο πατήρ Αντώνης Αλευζόπουλος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο αείμνηστος, μάλιστα. Έχουμε εδώ επίσης τον κύριο Βασίλη Τσίρμπα, που είναι δικηγόρος και ειδικός επιθεμάτων θρησκευτικής κοινωνιολογίας. Έχουμε εδώ κοντά μας τον σεβασμιότατο Βικέντιο, Μητροπολίτη Πειραιός και Σαλαμίνος Παλαιοημερολογίτη. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Γιώγα,
που είναι ερευνητής αιρέσεων. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Μουστάκη, τον θεολόγο και κοινωνιολόγο, ο οποίος παρακολουθεί όλα τα ζητήματα της Εκκλησίας εδώ και πολλά χρόνια και γράφει ο άνθρωπος, πλήθος άρθρων και μιλάει σε διάφορες εκπομπές. Επίσης κοντά μας ο κύριος Αργύρης Πέτρου, ο οποίος είναι λειτουργός της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας και όχι των Ευαγγελιστών, όπως μου ζήτησε προηγουμένως να διευκρινίσω, γιατί είναι ένα άλλο πράγμα. Να ξεκινήσω λοιπόν όμως τη συζήτηση από τον κύριο Μουστάκη, τον καθηγητή. Γιατί 4 χρόνια πριν από το 2000 αυτός ο κατακαιρματισμός των χριστιανικών ομάδων και τι έχουν να χωρίσουν, παραδείγματος χάρη, οι παλαιοημερολογίτες με τους νεοημερολογίτες, με τους ορθόδοξους, ή αν θέλετε η Ευαγγελική Εκκλησία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι το χριστεπώνυμο πλήθος είναι κατακαιρματισμένο. Αφού συγχαρώ για την πρωτοβουλία να θυγεί το θέμα και επειδή έχουμε εκπροσώπους όλων των εκκλησιών εδώ, θα ήθελα η κάθε μία εκκλησία να εκφράσει τη γνώμη της και να μην μιλήσω εγώ για τους άλλους. Όμως, θέλω να επισημάνω το εξής, ότι ο Χριστός πριν να σταυρωθεί στην αρχιερατική του προσευχή στο όρος των ελαιών, εκφράζει την αγωνία του για τον μέλλον της ενότητας των χριστιανών και παρακαλεί τον Θεό και λέει: «Κύριε, όπως εγώ είμαι ένα με εσένα, Υιός και Πατήρ, όλοι οι χριστιανοί να είναι ένα. Ίνα πάντες εν όσοι». Αυτό διδάσκεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Είναι η βαθιά επιθυμία του Χριστού όλοι οι χριστιανοί να είναι ένα με επιμένα τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά αντί αυτού, όπως λέτε κύριε Τράγκα πολύ σωστά, 4 χρόνια πριν να τελειώσει αυτός ο πολυτάραχος αιώνας, βλέπουμε μια κατακαιρματισμένη χριστιανοσύνη και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Χριστός να είναι γδαρμένος, ξεσχισμένος στο όνομα ποιων συμφερόντων, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ας ομολογήσει ο καθένας εδώ, γιατί η μια κοινότητα είναι χωριστά από την άλλη, γιατί υπάρχει αυτός ο επέσχυντος προσιλητισμός, που προσιλητισμός σημαίνει πηγαίνω σε ένα άτομο με μειωμένη δύναμη να το τραβήξω, να το αρπάξω εάν έχει οικονομικές ανάγκες και να το βάλω μέσα στην ομάδα τη θρησκευτική, κοντόμυαλος, όποια και αν είναι. Αν είναι κοντόμυαλος να τον αρπάξω και να τον βάλω στη στρούγκα τη δική μου. Ας απαντήσει ο καθένας, έχουμε αξιότιμους εκπροσώπους των διαφόρων εκκλησιαστικών κοινοτήτων και ας απαντήσουν τι τους χωρίζει, τι χωρίζει τη μια κοινότητα από την άλλη. Εγώ έθεσα το θεολογικό έρμα. Ο Χριστός θέλει η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Οι χριστιανοί δεν είναι ενωμένοι. Δεν ξέρω, πατήρ Κετσάκη. Να ρωτήσω τον φίλο, τον κύριο Αργύρη Πέτρου, που εκπροσωπεί, είναι λειτουργός της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και την εκπροσωπεί. Γιατί υπάρχει αυτός ο χωρισμός? Τι είναι εκείνο που σας κάνει να αισθάνεστε ότι πρέπει να ανήκετε κάπου αλλού, έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, έξω αν θέλετε από την παραδοσιακή, την ιστορική μήτρα, αν θέλετε, του χριστιανισμού αυτού του τόπου? Είστε Έλληνας, Έλληνες είναι όσοι ανήκουν στην Ευαγγελική Εκκλησία. Τι σας κάνει να είσαστε σε μια ομάδα η οποία μάλιστα κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί, όπως και άλλες ομάδες, όχι μόνο, ότι κάνει προσιλητισμό? Και μάλιστα τώρα τελευταίως διαβάσαμε ότι αποκτήσατε και τηλεοπτικό κανάλι και διενεργείται και έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, πώς σιγοράστε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, με τι χρήματα της Ευαγγελικής Εκκλησίας, που τα βρήκαν οι Ευαγγελιστές και τέτοια. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί αυτό είναι, συγγνώμη, είναι διπλή ερώτηση με διπλό σκέλος, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έκπληξη. Δηλαδή βλέπουμε μια ομάδα, είναι γνωστή, πασίγνωστη ομάδα εδώ και χρόνια, πιστών, χριστιανών, οι οποίοι όμως θα ήθελα να μου εξηγήσετε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Βεβαίως. Θα χαρώ πολύ να το κάνω, αλλά πρώτα θα ήθελα να παρατηρήσω, επειδή σας διακρίνει το ήθος στη δουλειά που κάνετε, ότι θα περίμενα, καθώς ακούστηκαν όλα αυτά τα πράγματα για τους πεντηκοστιανούς για παράδειγμα, να υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος εδώ να τους να απαντήσει. Δυστυχώς θα έχουμε σε μια σειρά εκπομπών. Ναι. Το ελπίζω, το εύχομαι.
Γιατί... Δεν έγινε καμία προσπάθεια από μένα ή από τους συνεργάτες εκπομπής οι οποίοι το πάλεψαν. Χαίρομαι. Να μην υπάρχει άνθρωπος πεντηκοστιανός στην εκπομπή. Θα υπάρχει σειρά εκπομπών. Χαίρομαι. Και γι' αυτό μην το, ας γιατί μην το συζητήσουμε. Έγινε ένα πάντρεμα με τους Μορμόνους και τα λοιπά που νομίζω ότι τους αδικεί. Μορμόνοι είναι καινούριο, να μου επιτρέψει να σας πω εντός εισαγωγικών, ναι, φρούτο στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Αλλά είναι, δεν έχει καμία σχέση με τους πεντηκοστιανούς, γιατί οι πεντηκοστιανοί είναι στην αγκαλιά της διαμαρτυρία. Ρώμενες Εκκλησίες Ευαγγελικής με την ευρύτερη έννοια και δεν έχει καμία σχέση με τους Μορμόνους. Είναι κοντά σας, πεντηκοστιανοί. Βεβαίως. Είναι κοντά σας. Είναι, είναι όμως και κάτι ξεχωριστό ταυτόχρονα. Ναι, είναι, είναι βέβαια. Πού είναι, γιατί είναι ξεχωριστό. Ενώ είναι κοντά σας, γιατί τους ξεχωρίζετε κιόλας. Εντάξτε, και είναι θέματα δόγματος. Είναι θέμα δόγματος. Αυτό είναι θέμα που προηγουμένως ρωτήσατε. Γιατί να, υπάρχει, να υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά, θα πω, χρώματα. Νομίζω ότι είναι φυσικό. Δηλαδή ο Θεός έκανε τους ανθρώπους τόσο διαφορετικούς, με τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες. Εδώ θα βρείτε έναν άνθρωπο, ακόμα και τους Ορθοδόξους εδώ πέρα ανάμεσά μας, να αρχίσουν να κουβεντιάζουν σε θέματα πρακτικής, θεολογίας, ήθους, ορισμένα άλλα θέματα, θα δούμε ότι ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, είναι φυσικό μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχουν διάφορες τάσεις. Βέβαια δεν υπάρχουν διαφορετικές ταμπέλες, βέβαια. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, διαφορετικές εμφάσεις. Οπότε, να, ήδη εντοπίσαμε μία με τους πεντηκοστιανούς, ότι ενώ πλευρά, ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Προτεσταντικής Εκκλησίας και της Ευαγγελικής Εκκλησίας, υπάρχει διαφορά από ό,τι φαίνεται ουσιώδης. Από δικής μας πλευράς αυτό δεν είναι πρόβλημα και θα σας εξηγήσω γιατί. Είπε προηγουμένως πάρα πολύ ο κύριος Μουστάκης ότι ο κύριος στο τέλος στην προσευχή του προσευχόταν για την ενότητα της Εκκλησίας, ώστε η Εκκλησία να είναι μία και να δίνει τη μαρτυρία στον κόσμο. Αυτό σε ένα. Γιατί δεν υπάρχει ένα σώμα, μία εκκλησία, μία Αγία Αποστολική Εκκλησία. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία, που είναι όσοι πιστεύουν και δέχονται τον Ιησού Χριστό, που είναι όλοι αυτοί που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό προσωπικό του σωτήρα και ανήκουν στην Εκκλησία την πνευματική του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόβλημα να δω αδερφούς μου πνευματικούς, να είμαι ένα πνευματικά μαζί τους. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στην. Ναι, αλλά έχετε διαφορές, έντε. Έχουμε διαφορετικές, ναι. Έχετε διαφορές. Μπορείτε να μας πείτε μία διαφορά ουσιώδη που σας κάνει να μην εντάσσεστε, ας πούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μία διαφορά. Ουσιώδη. Και πάρα πολύ ουσιώδη. Έλλειψη επικοινωνίας, όχι μόνο. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη επικοινωνίας. Βέβαια, βέβαια. Όχι, μία. Υπάρχει. Αυτό θα ήθελα να σας παρακαλώ και για λόγους, αν θέλετε, πληροφόρησης. Μία ουσιώδη διαφορά. Δεν είναι ανάγκη να πούμε τις 15 ή τις 30 διαφορές. Βεβαίως. Η μεγαλύτερη διαφορά έγκυται στο θέμα της ιεράς παράδοσης. Οι Ευαγγελικοί γενικά είναι οι άνθρωποι, γι' αυτό έχουν το όνομα Ευαγγελικοί, μένουν στις γραφές, αυτή είναι η βάση της πίστης τους. Οι Αγίες Γραφές, η Παλιά και Καινή Διαθήκη, αυτό που και η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται ως γραφές, αυτό το οποίο έχουμε σαν Ευαγγέλιο, σε αυτό μένουμε σαν βάση για το τι πιστεύουμε, το τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα, είναι το Ευαγγέλιο, είναι πάρα πολύ ζωντανό μέσα στην Εκκλησία, θέλουμε να μπορούμε να το κηρύττουμε. Σαν Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία θέλουμε να μπορούμε να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, για το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού. Πού είναι, λοιπόν, η διαφορά από την Ορθόδοξη? Είναι στο θέμα της ιεράς παράδοσης. Η Ορθόδοξη δεν διαβάζει τα Ευαγγέλια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός από τις γραφές, δέχεται δεύτερο κανόνα πίστεως, εισάξιο, εισάγιο, το ίδιο αλάθητο και την Ιερά Παράδοση, που είναι το συμπλήρωμα, κατά την προοπτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το συμπλήρωμα των Αγίων Γραφών με όλα αυτά τα οποία εγγράφησαν αργότερα και πλουτίζουν όλο αυτό που λέμε σήμερα Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Το οποίο δεν υπάρχει στην Ευαγγελική Εκκλησία. Να ρωτήσω όμως τον πατέρα Τσάκα. Θεωρείται αίρεση η Ευαγγελική Εκκλησία? Ναι, να σας πω. Και πού υπάρχει αυτή η διαφορά, γιατί εγώ ουσιαστικά δεν κατάλαβα ακόμη τη διαφορά όπως την ανέλησε ο αδερφός. Η διαφωνία περί το δόγμα είναι αίρεση. Η διαφωνία περί τη δίκη της Εκκλησίας είναι σχίσμα. Εδώ είχαμε τον Παράδεισο. Η Παράδοση λέει ότι ο Παράδεισος ήταν η γη. Ξεκινάω από εκεί γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Όμως μετά την παράβαση του ανθρώπου και την παρακοή, επευλήθη, έγινε σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε το κακό. Και ορθώθηκε ένας στίχος ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα στείλει τον Υιόν του μονογενή να ξαναφέρει τον απολεσθέντα παράδεισο. Την επικοινωνία Θεού και ανθρώπων με αγάπη και ανθρώπων μεταξύ τους. Ίδρυσε ο Κύριος την Εκκλησία. Η Εκκλησία, οι Απόστολοι, εκήρυξαν σε όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία αντιμετώπισε διωγμούς και έχουμε 15.400.000 μάρτυρες. Το 313 υπογράφεται το γνωστό διάταγμα των Μεδιολάνων. Συνέρχεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και απαντάει στον Άριο. Και έχουμε 7 οικουμενικά συνόδους. Η Εκκλησία είναι όλοι μαζί.
Μετά από αυτό γίνεται το σχίσμα των δύο εκκλησιών. Μετά από αυτό ο Λούθυρος, οι υπερβάσεις, το με ένα σταυρό στην πλάτη η καθολική εκκλησία με το πρόσχημα των Αγίων Τόπων πήγαν να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Η καθολική αγαμία του κλήρου έγινε η γνωστή διαμαρτύρηση. Ο Λούθυρος δεν ήθελε και να παντρευτεί, εν πάση περιπτώσει. Παντρεύτηκε, εν πάση περιπτώσει. Έκανε οικογένεια. Και υπήρξαν αυτά τα σχήματα, τα οποία μέσα ενέχουν και πολιτική. Δηλαδή τα εκμεταλλεύτηκε η εξουσία. Ο Πάπας γίνεται κράτος. Η καθολική, η Ευαγγελική Εκκλησία, ναι, λέει. Από πού ελέγχει. Λέει, δηλαδή, είπε ο αδελφός προηγουμένως, να έχουμε αγάπη. Στα της πίστεως, κύριε Τράκα, η κατάβαση δεν χωρεί. Ναι. Τελείωσε. Και είπε ο Μάρκος Ευγενικός της γνωστής Σύνοδο της Φεράρας ότι μπορεί να υποδοληθούμε καλύτερα στους Τούρκους παρά στον Πάπα, διότι εκεί δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εκκλησία, αν ήθελαν όλοι μαζί, θα επανέλθουμε στα 7 οικουμενικά συνόδους. Δεν μπορεί ο καθένας στην εκκλησία, επειδή δεν του αρέσει, θα θέλει όπως θα θέλει αυτός, να σηκώνεται και να φεύγει. Να έρθουν οι Ευαγγελικοί εκεί, να έρθουν οι Καθολικοί και να πούμε, μέχρι τότε που ήμασταν μαζί, θα καθίσουμε κάτω και θα τα βρούμε. Όχι, πατέρα, να ρωτήσω κάτι, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να επαναφέρει, να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Λοιπόν, οι παπάδες όλων των εκκλησιών της Δύσης συνεργάστηκαν με τους απεικιοκράτες. Έπνιξαν οι Αγγλικανοί, έριχναν οι Χριστιανοί ποτάμια δηλητήριο στην Αυστραλία και εξόντωσαν τους Μαωροί. Στην Αμερική τους... τους Ινδιάνους. Αυτά τα κάναν Χριστιανοί. Και όταν ήρθε ο Γκάντι στην Ελλάδα, το ρώτησαν, τι λέτε κύριε Γκάντι για τον Χριστιανισμό? Καλός ο Χριστιανισμός, κακοί οι Χριστιανοί. Και πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα, κύριε Τράκα, ότι υπάρχει η λεγόμενη πολιτική θεολογία και η θεολογία της απελευθέρωσης. Στην οποία εμείς οι Έλληνες κληρικοί έχουμε πρωταγωνιστεί μέσα στην ιστορία και μέσα στα Βαλκάνια και μέσα στην Ευρώπη. Και πρέπει λοιπόν εδώ, ωραία είναι η αγάπη, ωραία είναι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο εδόθη σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μου λένε Πνεύμα Άγιο και γλώσσες πύρινες. Και μπορούμε να καθίσουμε όλοι κάτω και να πούμε, ένας είναι ο Χριστός. Και να αγωνιστούμε και να πούμε, Χίτλερ, γιατί αφήσαν το Χίτλερ οι Ευαγγελικοί και ανέβηκε το Τρίτο Ράιχ? Γιατί, τι έκανε και πόσοι πήγαν στη φυλακή? Πολύ. Πόσοι, πάρα πολύ πόσοι επίσκοποι, πόσοι επίσκοποι, και επίσκοποι της εκκλησίας. Πόσοι πήγαν, πόσοι μαρτύρησαν. Ο Πάπας γιατί άφησε το Μουσουλίνι και πήγε στην Αιθιοπία, ήρθε στην Ελλάδα? Τι έκανε και τι είπε? Λοιπόν, να καθίσουμε όλοι κάτω και να πούμε για την πείνα, τη δυστυχία, και είδα προηγουμένως τα παιδιά αυτά που δείξατε στην τηλεόραση, κύριε Τράκα, και πρέπει να σας πω το εξής. Στρατιές παιδιών σε αυτή τη χώρα. Ένα από τα παιδιά αυτά είμαι και εγώ, που φύγαμε από τα χωριά μας και ήρθαμε στην Αθήνα και δουλεύαμε από 12 χρόνων και πηγαίναμε στα νυχτερινά γυμνάσια για να σπουδάσουμε, για να φάμε και για να ζήσουμε. Δουλεύουμε από ηλικίας 12 χρόνων. Λοιπόν, για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο, ερωτώμεθα εμείς σήμερα και εγκαλούμεθα. Τι έκανε η Ευαγγελική Εκκλησία, τι έκανε η Ορθόδοξη, τι κάναμε όλοι? Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ωραία, και εν πάση περιπτώσει πήγα στην Ευρώπη και είδα. Μεγάλες εκκλησίες τεράστιες. Δεν πατάει άνθρωπος μέσα. Τις πουλάνε τις Ευαγγελικές Εκκλησίες. Τις αγοράζουν οι Ορθόδοξοι. Γιατί? Γιατί ο κόσμος αυτός προδόθηκε και το κοινωνικό Ευαγγέλιο, το κοινωνικό μήνυμα του Χριστιανισμού δεν κυριάρχησε ποτέ. Ούτε εδώ κυριάρχησε. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Και λαοί που δεν κυβερνούνται από το Θεό, κυβερνούνται από τους τυράννους. Έχουν ευθύνη οι παπάδες εδώ πέρα. Έχουν ευθύνη εδώ, αλλά εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί λέμε για την Ευαγγελική Εκκλησία. Μήπως και εδώ η Ορθόδοξος έχει και αυτή την μερίδα των ευθυνών της για άλλα πράγματα? Έχει, αλλά παρόμοια. Συγγνώμη, να δω, υπήρξε ένας διχασμός. Είχαμε στην Εθνική Αντίσταση 6.000 παπάδες, είχαμε 2 επισκόπους, είχαμε μάρτυρες, στρατιά ανθρώπων που κρεμάστηκαν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ιωακίμ Λιούλια, που τον κρεμάσαν Θεσσαλονίκη και φώναζε για τον Χριστό και την Ελλάδα. Έχουμε στρατιά ανθρώπων εδώ που μαρτύρησαν για αυτή τη χώρα, για την πατρίδα και το Ευαγγέλιο. Πάντως, δεν χρειάζεται. Και πατέρα Τσάκα, λέει, θα επανέλθετε. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, για να πάμε σε άλλον φιλοξενούμενο. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Παπασπύρος. Όλοι οι χριστιανοί να ενωθούν, να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα.
πείνας, ανεργίας, AIDS, περιθωριοποίησης, απογοήτευσης, μηδενισμού. Δεν χρειάζεται δογματική ενότητα να ομολογούν όλοι τα ίδια δόγματα για να δώσουν ψωμί στον κόσμο. Το ψωμί στον κόσμο το δίνουμε χωρίς θεολογική ένωση. Δεν θα ενωθούν οι εκκλησίες θεολογικά. Ας μην ενωθούν. Κάθε μια να τηρήσει τα έθιμά της, αλλά το ψωμί είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους. Ναι ή όχι. Το θεολογικό, έτσι. Γιώργο, νομίζω ότι είναι να φύγουμε να πάμε στον κύριο Δημήτρη Κόκορη, αν έχετε την καλοσύνη, που είναι ειδικός ερευνητής επί των αιρέσεων και συγγραφέας. Κύριε Κόκορη, 4 χρόνια πριν από το 2000, μάλιστα. Να διαφωνήσω. Κατακερματισμένοι χριστιανοί, ναι. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να είναι ο Κύριος, ας πούμε, στην Ευαγγελική Εκκλησία, γιατί εγώ στην Ορθόδοξη, γιατί εσείς δεν ξέρω πού. Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταρχάς να πω κάτι. Ο επίσκοπος και φίλος εδώ είναι παλαιοημερολογήτης, εμείς είμαστε νεοημερολογήτες, προσπαθούμε να καταλάβουμε ως χριστεπώνυμον πλήθος όλοι γιατί είναι όλα, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ομάδες. Πελατεία μαζεύουνε, πολιτική ασκούνε, τι κάνουν. Άκουσα και με ενδιαφέρον εδώ τον πατέρα Τσάκαλο προηγουμένως. Η Ευαγγελική Εκκλησία εξουσιάζει κομμάτια ολόκληρα της Ευρώπης, του κόσμου, η Ορθόδοξη το ίδιο, γιατί αυτά. Επιτρέψα από καλησπέρα καταρχάς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μερικές διορθώσεις. Δεν υπάρχει πλήρης εκπροσώπησης. Είμαστε όλοι Ορθόδοξοι πλην ενός που είναι Ευαγγελικός. Όχι, έχουμε και τον επίσκοπο ο οποίος είναι παλαιοημερολογητής εδώ. Ορθόδοξος, ναι, αλλά έχει μια διαφορά. Μην ξεχνάτε τις μάχες μεταξύ παλαιοημερολογητών και νεοημερολογητών. Τον εμφύλιο δηλαδή των Ορθοδόξων. Μια άλλη διόρθωση. Οι πέντε Κωνσταντινοί ήρθαν στην Ελλάδα το 1927, όχι προδεκαετίας. Ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα το 1927. Το 1965 ο Φέγκος, ο κύριος Φέγκος, έκανε τη δική του εκκλησία των πέντε Κωνσταντινών. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός, τι φταίει. Οι αιρέσεις δεν είναι σημερινό φρούτο. Υπάρχουν από πρώτων ημερών, από εποχής του Χριστού και αποστολικής εποχής. Εάν διαβάσει κανείς τις αποστολικές διαταγές, θα βρει να υπάρχει μια πληθώρα πάνω των 200 αιρέσεων που εμφανιστήκανε τον 1ο και 2ο αιώνα. Τι φταίει? Όπως είπατε πριν, πιθανώς συμφέροντα ή ένας υπερφύελος εγωισμός φιλαρχίας, ο οποίος τρόποντι να παροδηγεί τους ανθρώπους στο να θέλουν να άρχουν άλλων ομάδων με τα γνωστά ωφέλη ή μη ωφέλη, και δυστυχώς και αυτό το επιτυχάνουν παραποιούντες το πνεύμα, το νόημα, τη σημασία της Αγίας Γραφής, διότι δεν ακολουθούν τη λιδία λίθο που είναι η Ιερά Παράδοση, που δυστυχώς ο κατά πάντα αξιωματικός κύριος Πέτρου αρνήθηκε, και τους πατέρες της Εκκλησίας. Για μας λιδία λίθο είναι η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή τρόποντι να επαληθεύεται βάσει της Ιεράς Παραδόσεως. Εάν δεν υπάρχει Ιερά Παράδοση, η Αγία Γραφή είναι ψηλό γράμμα, σκέτη εφημερίδα αθλητικού περιεχομένου, τίποτα περισσότερο. Και η Γραφή Αγία αποτελεί τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως. Αυτό είναι γνωστό, τη σπάση κλπ. Εκτός τούτου, οι Ευαγγελικοί καταφεύγουν εξ ανάγκη στην Ιερά Παράδοση. Ρωτήστε τον κύριο Πέτρο δίπλα με, ας και έτσι το θέμα της Παραδόσεως, εάν θέλει να μας πει πότε το βιβλίο της Αποκαλύψεως εθεωρήθη έγκυρο βιβλίο και υποποίων. Θα σας πει, αν εφόσον είναι καλός συζητής, και έχω τη γνώμη ότι καλός συζητής είναι, ότι επικυρώθηκε το 429 από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα εξ ανάγκης και Ευαγγελικοί καταφέρουν στις Οικουμενικές Συνόδους για πληροφορίες γνησίων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Δέχονται το σήμα της πίστεως. Εξ ανάγκης καταφέρουν στις Οικουμενικές Συνόδους. Συνέβη το εξής με τη διαμαρτύρηση. Ο καθένας διαμαρτυρόμενος έχει τη γνώμη ότι είναι η Εκκλησία για τον εαυτό του και ότι μπορεί κατά το δοκούν και ελεύθερα να ερμηνεύει την Αγία Γραφή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη δύο βασικά θέματα. Ιερά Παράδοση και πατερική σκέψη και ερμηνεία της Γραφής. Γι' αυτό έχουμε όχι απλώς κατακερματισμό, διάλυση των πάντων. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ομάδες περιεχόμενες από τη διαμαρτύρηση πλέον των 2.000. Στην Ελλάδα είναι 429 αυτές οι ομάδες. Δεν είναι μία και δύο. Είναι 429 μέσα στην Ελλάδα. Ο κύριος Πέτρου θέλει να κάνει μια μικρή παρέμβαση. Με συγχωρείτε αν έχετε την καλοσύνη. Κύριε Πέτρου, ο λόγος εσάς για λίγο όμως. Ναι, ήδη μαζεύονται πάρα πολλά θέματα. Κύριο Πέτρου. Μαζεύονται πολλά θέματα, αλλά θα ήθελα όσο μπορούμε να συνοψίσουμε τις διαφορές. Να δούμε δηλαδή. Δεν είμαστε αιρετικοί, κύριε Τράγκα. Είμαστε ετερόδοξοι.
στον χριστιανισμό υπάρχουν Ορθόδοξοι, Καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι Ευαγγελικοί. Η δεν Ορθόδοξη είμαστε... Εκκλησία όμως λέει αιρέσεις. Συγγνώμη, ένα λεπτό λιγάκι. Ο κύριος Σαλαβιζόπουλος, ο οποίος ο κύριος, το όνομά σας... Μινάς. Ο κύριος Μινάς. Ο κύριος Αλεβιζόπουλος, όταν έκανε το βιβλίο το οποίο γνωρίζετε, εκείνο το πράσινο με όλες τις αιρέσεις μέσα, δεν έβαλε μέσα την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Όχι. Και υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Υπάρχει ένας λόγος. Δηλαδή, ας μην τα εξοπεδώνουμε όλα. Δεν είμαστε ξένο δόγμα στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ από τον Όθωνα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε δεν μπορούμε στην Ελλάδα μέσα, σαν μειονότητα, να μας λέτε ότι δεν είμαστε αίρεση και έξω. Γιατί, κύριε Τράγκα, ήμουν επιμένας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας στο Τορόντο. Και τι γινόταν. Υπήρχε ο αντιπρόσωπος της Ορθόδοξου Εκκλησίας, ο οποίος στα ελληνικά εφημερίδες και τα λοιπά έγραφε εναντίον ή αιρετική έτσι για τους Έλληνες Ευαγγελικούς. Και μετά πήγαινε ο ίδιος άνθρωπος στα φόρουμ εκεί τα λοιπά που μιλούσαν με τους άλλους διαματηρώμενους Ευαγγελικούς στα αγγλικά, αδερφέ και τα λοιπά. Και είχαν η Ορθόδοξη Εκκλησία βοήθεια και χρήματα και τα λοιπά από αυτούς που στα ελληνικά λέγανε αιρετικούς. Δηλαδή θα πρέπει να μην έχουμε δύο σταθμούς. Εδώ που τα λέμε, κύριε Πέτρο, να έχουμε δύο σταθμούς. Σας άκουσα και τώρα πάλι, ας πούμε, βοήθεια με χρήματα. Το χρήμα τελικά πόσο ρόλο παίζει σε όλη αυτή τη σχηματοποίηση, σε όλη αυτή τη μορφοποίηση των ομάδων? Και από αυτό που άκουσα και από τον φίλο προηγουμένως, τον κύριο Κόκορη, που μίλησε για εγωπάθεια, αν θέλετε, για εγωκεντρισμό διαφόρων που θέλουν να ηγούνται απλώς ομάδων. Και σχηματίζουν ομάδες που τελικά γίνονται αιρέσεις. Και η αίρεση είναι έργο της Σαρκός. Το λέει η Καινή Διαθήκη. Είναι έργο της Σαρκός. Εσείς δεν νιώθετε, όταν ακούτε τη λέξη αιρετικός από τους Ορθοδόξους, μου σηκώνει την τρίχα. Σας σηκώνει την τρίχα. Δεν ούτε σχισματικός μπορείτε να θεωρείτε. Όχι, ασφαλώς. Είμαι ετερόδοξος. Δηλαδή ανήκω μέσα στον χριστιανισμό. Δεν μπορούμε οι Ευαγγελικοί να... Ετερόδοξος όμως είναι μια λέξη που σημαίνει ότι... Την αρχαία Εκκλησία. Ναι, όχι, αν έχετε την καλοσύνη. Ετερόδοξος πάντως σημαίνει, να μου επιτρέψετε να σας πω, κάποιος ο οποίος διαφεύγει ενός δόγματος. Ορθοδόξου. Ναι, δηλαδή ότι δεν έχει ακριβώς την θρησκεία της πατρίδας. Δεν έχει την επικρατούσα θρησκεία. Εγώ θα ήθελα να κάνω... Εγώ θα ήθελα να κάνω... Ψάχνω να βρω τις ουσιώδεις διαφορές. Εγώ θα ήθελα... Εκτός αν είναι άλλο πράγμα, αν είναι πολιτική, αν είναι... Όλα έχουν πολιτική μέσα, όλα έχουν πολιτική, αλλά εγώ θα ήθελα να αποκαταστήσω μια αλήθεια. Νομίζω ότι ακούστηκε μια υποτιμητική έκφραση για την Αγία Γραφή. Ότι είναι εφημερίδα, θα είναι σαν εφημερίδα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, δεν υπάρχει σωτηρία άνευ της μελέτης των γραφών. Και τη γραφή πρέπει να τη μελετάμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο οι Ευαγγελικοί να ξέρουν καλύτερα από εμάς την Αγία Γραφή ή οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η Αγία Γραφή είναι πνευματική τροφή μαζί με την Ιερά Παράδοση των Ορθόδοξων Χριστιανών. Θα ήθελα εδώ να πω, φίλες και φίλοι, ότι επειδή το πάνελ δεν περιλαμβάνει και δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει δυστυχώς όλους τους εκπροσώπους όλων αυτών των ομάδων, το χωρίς αναισθητικό, το επιτελείο αυτής της εκπομπής έχει σκοπό να καλέσει και εκπροσώπους των χιλιαστών και εκπροσώπους των πεντηκοστιανών, που τους αδικούμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε χωρίς να έχουμε εκπρόσωπο δικό τους, όμως είναι μια δική που, όπως είπα εκ προημίου στην εισαγωγή της εκπομπής, θα διορθωθεί, θα έρθουν εδώ, θα υπάρξει διάλογος και έτσι δεν θα μιλάνε μόνο οι Ορθόδοξοι και οι εκπρόσωποι της Ευαγγελικής Εκκλησίας, χωρίς να παρίστανται και αυτοί και εκπρόσωποι των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι κατά καιρούς κατηγορούνται και όλοι αυτοί. Εγώ θα πάω τώρα στον κύριο Αναστασάκη. Τον κύριο Μινά Αναστασάκη, που είναι γνώστη των θρησκευτικών ομάδων, μείνατε κοντά στον αείμνηστο πατέρα Αλεβιζόπουλο, ο οποίος όμως, προσέξτε, από διάφορους, και δεν ξέρω αν και αυτό είναι και από την Ευαγγελική Εκκλησία, αλλά από τους χιλιαστές, τουλάχιστον από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, από τους χριστιανούς μάρτυρες του Ιεχωβά, θεωρείται, όπως είχατε ακούσει και σε εκπομπές που σας είχα καλέσει, θεωρείται ο Θεός χωρέστονε διώκτης, η αδέρης των μαρτύρων του Ιεχωβά, δηλαδή σε σημείο που εθεωρείται, βέβαια οι νεκροί δεν δικαιώνονται, εθεωρείται πάντως, θα το πούμε για ιστορικούς λόγους, από την ομάδα αυτή, εθεωρείται διώκτης. Εγώ παρακολούθησα το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως για 5 περίπου χρόνια και γνωριζόμουν πάρα πολύ καλά με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Δεν ήταν διώκτης κανενός. Απλώς ήταν ένας έξοχος ερευνητής και υπερασπιστής της Ορθοδοξίας. Ακριβώς. Ήθελε να οριοθετήσει με τον τρόπο, με την έρευνά του, την Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε και εμείς δικαίωμα σαν Εκκλησία να πούμε μέχρι εδώ είναι η πίστη μας. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες ομολογίες είναι αντίθετες προς την Ορθόδοξη πίστη. Και στο πράσινο βιβλίο, όπως είπε ο... νομίζω εσείς το αναφέρετε, ακριβώς αναφέρει αυτό. Δεν αναφέρει αιρέσεις. Λέει, οι διδασκαλίες που είναι αντίθετες προς την Ορθόδοξη πίστη.
Λοιπόν, έχουμε δικαίωμα στην Εκκλησία να οριοθετούμε την πίστη μας. Αυτό έκανε ο κύριος Αντώνης Εδωρισόπουλος. Εδώ έχω τον κύριο Τσίρμπα, τον δικηγόρο. Συγγνώμη, επιτρέπετε όμως, γιατί είναι μια αδικία. Σας δώσω πολύ το λόγο. Ο πατήρ Αντώνης Εδωρισόπουλος ήταν έξοχος ερευνητής, πέθανε φτωχός σαν άνθρωπος και υπέστη. Είχε πάντως ένα κατάλογο αιρέσεων. Όχι, δεν είχε όχι, δεν ήταν αιρέσεων. Το έχω διαβάσει εγώ. Μάλιστα. Κείμενά του. Καταλόγους ολόκληρου. Τι έλεγε, ότι αυτές οι ομάδες, οι διδασκαλίες αυτών των ομάδων, δεν συμφωνούν με τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Τίποτα περισσότερο. Και είχε δικαίωμα. Όχι, και μιλούσε για διαφορετική, για διείσδυση και μάλιστα διαφορετική διαφόρων ομάδων. Και κάποιες συνεργασίες με αστυνομία. Θα πάω στον κύριο Τσίρμπα τώρα που είναι δικηγόρος και ειδικός. Θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Τσίρμπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίρμπα. Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση. Ναι, οπωσδήποτε. Θα σας έδινα το λόγο σε λίγο. Βέβαια, διακόψαμε να μου επιτρέψετε να πω τον κύριο Αναστασάκη για να ακούσω την παρέμβαση τη δική σας. Λυπάμαι που διακόπτει ο κύριος Αναστασάκης, όμως θα μου επιτρέψετε έτσι να χρησιμοποιήσω καθημερινή εικονογραφία, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε ένα παιχνίδι τραμπάλας, όπου από τη μια στιγμή έχουμε, από τη μια μεριά έχουμε τον κύριο Πέτρου και από την άλλη έχουμε όλους τους υπολείπους. Άλλωστε υπόθηκε και κατά κάποιο τρόπο έγινε και το σχετικό σχόλιο ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ορθόδοξοι. Πράγμα το οποίο αφενός δεν είναι αληθές, διότι εγώ έχω έρθει μαζί με τον κύριο Πέτρου, σαν δικηγόρος που έχω ασχοληθεί με θέματα θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και θέματα θρησκευτικής κοινωνιολογίας, δηλαδή μπαίνοντας στην ουσία του θεμάτων. Γιατί έτσι ισορροπείτε κάπως το πάνελ. Ναι, αλλά ισορροπείτε το πάνελ. Έχετε, όμως... Υπάρχουν δύο εκπρόσωποι της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος. Υπάρχει εκπρόσωπος των παλαιοημερολογητών που αποτελούν, αν θέλετε, μία ομάδα, μεγάλη ομάδα, πολυάριθμη ομάδα μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και υπάρχουν και οι νεοημερολογίτες. Μάλιστα. Και είπα ότι τους υπολείπους, αν θέλετε, θα τους καλέσουμε όπως και εσάς πάλι σε μια σειρά εκπομπών, ώστε να μην υπάρξει η αδικία η οποία φαίνεται σήμερα. Ωραία. Όσον αφορά, ας πούμε, τους πεντηκοστιανούς που ανέφερε εδώ ο φίλος σας. Ωραία. Επί της ουσίας όμως, επί της ουσίας, κύριε Τράγκα, καταρχήν το αναγνωρίζουμε ότι πάντοτε βάζετε το μαχαίρι στο κόκαλο και χρειάζεται να γίνεται αυτό στην ελληνική κοινωνία και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι ανακριβή μέχρι παντελώς αναλυθεί. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, πολύ γρήγορα, έξι θέματα, πολύ σύντομα θα τα αναφέρω. Μιλάμε για αιρέσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο χριστιανισμός αναφέρεται σε δύο τουλάχιστον σημεία στις πράξεις των Αποστόλων και εδώ οι θεολόγοι μπορούν να συνδράμουν σαν αίρεση. Που επομένως θα πρέπει να το δούμε το πράγμα λίγο ευρύτερα και να μην το βλέπουμε ο καθένας μέσα από τα θρησκευτικά μας γυαλιά. Δηλαδή είναι νομιμοποιημένη κατάσταση η αίρεση, έτσι. Είναι στα πλαίσια της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του ατόμου, έτσι. Ναι, αλλά... Αυτό θέλετε να πείτε. Σωστά. Στο πλαίσιο όμως αυτού του σεβασμού των άλλων δοξασιών που σημειωτέων και οι πεντηκοστιανοί, εκτός από κάποιες ακραίες ομάδες που πραγματικά σωστά επισημαίνετε ότι βρίσκονται στο περιθώριο της δογματικής αλήθειας, αλλά κατά κύριο λόγο και οι πεντηκοστιανοί μαζί και με τους mainline protestants, τους προτεστάντες και τους διαμαρτυρόμενους, ας το πούμε, του κύριου δρόμου, ανήκουν στην ευρύτερη αυτή ομάδα που καλείται χριστιανική ομάδα, χριστιανισμός, καθολική, ορθόδοξη και διαμαρτυρόμενη, μέσα σε αυτούς. Υπάρχουν οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί Σύνδεσμοι. Στην Ελλάδα υπάρχει ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος, The European Evangelical Alliance και ούτω καθεξής, οι οποίες αυτές όλες βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο και με την Καθολική και με την Ορθόδοξη Εκκλησία και πέραν των πυλών των δικών μας υπάρχει άλλος σεβασμός. Μπορώ όμως να σας ρωτήσω, για να κάνουμε πιο ουσιώδη το διάλογο, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ θεολόγος δεν είμαι, από τα λίγα που ξέρω και διαβάζω και μαθαίνω, μου λένε διάφοροι φίλοι θεολόγοι. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με ουσιώδεις διαφορές. Είναι δεν είναι ο Χριστός Θεός. Είναι πολύ δεν σωστά. Είναι ένα με το Θεό. Πολύ σωστά. Υπάρχει τριάδα ή δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε. Απλά για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ασχολείται βαθύτερα με τη θεολογία, του δημιουργούν κυρίως κατά τον προσιλητισμό, θα το πω έτσι, ή κατά την ενημέρωση, για να το πω ελαφρότερα, του δημιουργούν τριγμούς. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Άλλα μαθαίνει στο σχολείο του, άλλα αργότερα όταν θα έρθει με έναν εκπρόσωπο της Ευαγγελικής Εκκλησίας σε επαφή, με έναν εκπρόσωπο των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά, ή αν θέλετε, αλλιώς μαθαίνει για την Παναγία από τον ένα, αλλιώς έμαθε στο σχολείο του από κάποιον Ορθόδοξο ιερέα. Όπως καταλαβαίνετε, ο κατακαιρματισμός έρχεται επί της ουσίας της γνώσεως. Έχετε δίκιο. Επιτρέψτε όμως να σας πω ότι αυτό είναι καταρχήν ένα ελληνικό φαινόμενο, ήδη μέχρι τώρα, και τι δεν υπόθηκε για τους λεγόμενους Ευαγγελικούς, ότι δυναστεύουν τον κόσμο. Πού βρήκαν τα λεφτά? Το ερώτημα είναι, γιατί δεν ρωτάμε τόσους Ορθοδόξους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών πού βρήκαν τα λεφτά? Γιατί μόλις μπαίνει η ταμπέλα Ευαγγελικός, δηλαδή κάτι διαφορετικό από μένα, αρχίζουν οι απορίες και από
από πού βρέθηκαν τα λεφτά. Γιατί να το καταλαβαίνετε, αγαπημένε μου φίλε. Χωρίς να παίρνω θέση για το τι. Αγαπημένε μου φίλε, δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί ο ένας τα έχει βρει από έργα και από κατασκευές δημοσίων έργων, ή τα έχει βρει από προμήθειες του δημοσίου, ή ήταν παραδοσιακός εκδότης, ενώ τα λεφτά που έρχονται στην αγορά ενός συγκεκριμένου καναλιού έρχονται από τους πόρους των Εράνων ή αν θέλετε της συνεισφοράς μελών θρησκευτικής ομάδας. Έχει μια σπανιότητα, μια ιδιαιτερότητα. Άλλο βάζει τα λεφτά του ο χι κατασκευαστής δρόμων στην Ελλάδα, ο βαρόνος των μίντια όπως το λένε αργότερα, ή αν θέλετε ο προμηθευτής του δημοσίου, ο μεγαλοπρομηθευτής, το μέλος του καρτέλ, και αλλιώς καταφθάνει μια ομάδα που θεωρείται αίρεση για πολλούς, ή αν θέλετε σχισματική ομάδα για άλλους, ή αν θέλετε θρησκευτική ομάδα καθαρά και εξάστερα, και αγοράζει σταθμούς, αγοράζει ραδιόφωνα, οπότε εκεί μπαίνουμε στο παιχνίδι που ξεφεύγει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξιθρησκεία. Πάμε στον προσιλητισμό, πάμε σε συγκρούσεις, πάμε σε άλλα πράγματα. Αλλά θέλω όμως να τελειώσω πολύ σύντομα, γιατί δεν πέρασα τα σημεία αυτά. Επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό σας το είπα. Δύο θέματα. Πρώτον, ο Ντίτριχ Μπονχόφερ είναι ένας περίφημος λουθυρανός θεολόγος, που εάν και είχε την πολυτέλεια να διδάσκει στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, στα μεγάλα αμερικάνικα θεολογικά σχολεία, έφυγε συνειδητά ότι έπαιρνε απόφαση αυτοκτονίας και πήγε πίσω στην Γερμανία του Χίτλερ να πολεμήσει για αυτό που πίστευε. Τελικά εκτελέστηκε. Επομένως αυτές οι ανακρίβειες. Μάρτυρας του χιτλερισμού. Ακριβώς. Μάρτυρας λοιπόν, του χιτλερισμού. Αυτές οι ανακρίβειες. Ότι δηλαδή και καλά μόνο εμείς έχουμε τους μάρτυρες, οι Έλληνες, που πραγματικά είμαστε ευλογημένος λαός. Και είναι ευλογημένος ο τόπος αυτός. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν ήρωες για την πίστη τους και την πίστη την Αγία μάλιστα. Γιατί ο Ντίτριχ Μπονχόφερ είμαι σίγουρος ότι είναι δάσκαλος. Ο πατέρα Τσάκαρο προηγουμένω. Σύνολο η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία, να σα ρωτήσω, αντιστάθηκε στο Τρίτο Ράιχ, ναι ή όχι. Θα σας ρωτήσω εγώ κάτι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιστάθηκε στο κομμουνιστικό καθεστώς της Ρωσίας, ναι ή όχι. Αντιστάθηκε. Πώς αντιστάθηκε, αντιστάθηκε η Ρουμανία των κατακομβών. Βγαίνουν τώρα τα αρχεία. Αλλά αντιστάθηκε η ιεραρχία της Ευαγγελικής Εκκλησίας, κύριε. Να μας πείτε αν αντιστάθηκε. Κάνετε κάποιο λάθος. Πού, πέστε μου. Ότι παίρνετε περιπτώσεις, όπως και εγώ θα έκανα το ίδιο λάθος αν έλεγα. Επειδή ο τάδε ιερέας έκανε αυτήν την κακοποίηση σεξουαλική, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι λάθος. Δεν το κάνω το λάθος αυτό. Εγώ μιλάω για το σύνολο της ιεραρχίας. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Για το σύνολο της ιεραρχίας. Επειδή κάποιοι έκαναν ορισμένα πράγματα. Για το σύνολο της ιεραρχίας, αν αντιστάθηκε στο Τρίτο Ράιχ, στην Ευρώπη. Κύριε Τσίρμπα, και αν πήγε με το μεγάλο κεφάλαιο στην Ευρώπη και αν πάει σήμερα και διδάσκεται ένα Χριστό ωραίο και καλό. Καλό, ωραίο, ο Κύριος, παιδιά μου, κύριε αγάπη, Τράγκα, πού είναι η αγάπη, κύριε. Υπάρχουν πιο ουσιώδη θέματα να θίξουμε. Όχι αν κάποιος εμάρτησε. Κύριε Τσίρμπα, για ποιοκρατία που πρέπει να δικάστηκε. Κύριε Τσίρμπα, μπλέξετε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχουν πιο θέματα να θίξουμε. Μισό λεπτό, μπλέξατε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Τσίρμπα, στο πόσο η εκκλησία ή κάθε εκκλησία μιας χώρας βοηθάει στην άνοδο διαφόρων καθεστώτων. Και βέβαια, ανατρέξατε βέβαια στην περίπτωση του κομμουνισμού στη Ρωσία και στο πόσο αντιστάθηκε η όχι Ορθοδοξία εκεί πέρα. Θα μπορούσε βέβαια κατά τον ίδιο τρόπο ένας άλλος να σας θέσει το ερώτημα για την Καθολική Εκκλησία και την άνοδο του Μουσουλίνη στην Ιταλία. Συμφωνώ. Ή αν θέλετε, για μένα τον πόσο κομμουνισμό αντισταθήκατε. Συγγνώμη κύριε Τράγκα. Για μένα το Χίτερ εκεί για το φασισμό, το μαύρο φασισμό εκεί τα κάνατε, δεν μιλάτε καθόλου. Κύριε Τράγκα, συμφωνώ, για τον κομμουνισμό συμφωνώ, λέτε και τους κομμουνιστές. Δεν καταλαβαίνετε τη λογική μου. Φύγαμε από το θέμα μας. Φύγαμε από το θέμα, ναι. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, ναι, όμως είναι παράμετρος. Κύριε Τσίρμπα, φύγαμε από το θέμα. Κύριε Τσίρμπα, είναι παράμετρος το θέμα του πόσο η Εκκλησία πορεύεται παράλληλα, αν και αυτοκέφαλη πάντα, η κάθε Εκκλησία πορεύεται παράλληλα με την πολιτική. Βλέπω χαμογελάτε. Κύριε βλέπω Τράγκα, ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε. Και εδώ με την 21η Απριλίου είχαμε την ευλογία των δικτατόρων της 21ης Απριλίου. Πορεύεται παράλληλα με την πολιτική. 21η Απριλίου βέβαια. Πολλές φορές για να προστατεύει τα συμφέροντά της. Δεν μιλάει καθόλου όταν θίγονται τα συμφέροντα των πιστών της. Οι ελευθερίες των πιστών. Μία τελευταία κουβέντα και μετά είναι και εδώ θέμα. Πέστε εσείς. Μία τελευταία κουβέντα. Εγώ ουσιαστικά θέλω να πω στον πατήρ Τσάκαλο ότι δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση εκκλησία με εκκλησία. Θέλω να πω ότι είναι λαθασμένη λογική να πούμε επειδή η τάδε εκκλησία ή οι εκπρόσωποι της τάδε εκκλησίας έκαναν αυτά τα πράγματα, συμβιβάστηκαν ή δεν ξέρω τι, ότι είναι λάθος σαν
σύνολο πεπιθήσεων. Και θα πρέπει από και σήμερα συμβιβάζονται. Συμβιβασμένοι είμαστε και σήμερα, κύριε. Κύριε Τράγκα. Σήμερα υπάρχει συμβιβασμό. Κύριε Τράγκα. Από όλους δηλαδή. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Τράγκα. Εσείς λέτε το μεγάλο κεφάλαιο είναι ευλογημένο από το Θεό. Πατέρα Τσάγκα, ένα λεπτό. Κύριε Τράγκα, έχουμε φύγει από το θέμα μας. Να σας πω κάτι. Έχουμε φύγει από το θέμα μας. Στην ουσία δεν έχουμε φύγει από το θέμα. Θα σας πω γιατί αμέσως. Προηγουμένως ο αγαπητός νομομαθής που είναι δίπλα σας. Ανεφέρθη στο γεγονός ότι γιατί γίνεται θέμα όταν αγοράζετε ένα κανάλι. Και είναι τεράστιο αυτό το θέμα, γιατί μέσα σε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν στις θρησκευτικές ομάδες, ας μην ξεχνάμε όλοι μας πόσα άρθρα έχουμε γράψει εμείς οι δημοσιογράφοι, και όχι μόνον, και εσείς οι ειδικότεροι ημών, για τον προσιλητισμό. Και είναι τεράστιο το θέμα που έθιξε κατά λάθος, πιστεύω, όχι κατά λάθος, θέλοντας να πει κάτι άλλο ο νομομαθής. Όχι κατά λάθος. Ότι βλέπετε, λέει, έκπληξη, προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι έρχονται κάποια χρήματα κάποιας θρησκευτικής ομάδας και αγοράζουν ένα κανάλι. Και διαβάζαμε προχθές ότι γίνεται ειδική έρευνα για το πώς έφτασαν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα να αγοραστεί το κανάλι, και αγαπητέ κύριε Πέτρο. Καταρχήν έχει. Θέλω έχει... να σας πω, ξέρετε γιατί το λέω. Ναι, γιατί αύριο θα υπάρχει και κανάλι των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά. Μεθαύριο, αν υπάρξουν χρήματα, λέω, αν υπάρξουν χρήματα, θα μπορεί στα πλαίσια μιας ισχυριζόμενης και προβαλλόμενης συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξιθρησκείας να πάρει ένα κανάλι, μία αίρεση η οποία θα είναι του κακού, αλλά η οποία πιστεύει σε ένα κακό πνεύμα, σε κάποιο που είναι σχισματικό ή αν θέλετε είναι οτιδήποτε. Θα μπορεί να πάρει όποιο ραδιόφωνο θέλει. Άρα εκεί αρχίζει πια να κουβεντιάζει. Ήδη έχουν 16 σταθμούς, κύριε Τράγκα. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν νομικό. 16 σταθμοί ραδιοφωνικοί του κύριου Φέγγου μόνο. Λοιπόν. 16 σταθμοί ραδιοφωνικοί. Ωραία. Των Πεντηκοστιανών. Ναι, 16. Αυτό ο είναι ένας είδηση. Έχει πανελλήνια ακτινοβολία. Αυτό είναι είδηση, αγαπημένε μου. Αυτό είναι είδηση. Δημοσιεύεται συνεχώς στον χριστιανισμό. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν θα τους κόψουμε το κεφάλι των ανθρώπων, διότι δεν παραβαίνουν τον ποινικό νόμο, δεν θα τους αποκεφαλίσουμε, θα αποκεφαλίσουμε όλους να μείνουμε εμείς. Κύριε Τράγκα. Δεν παραβαίνουν τον ποινικό νόμο εάν μιλάνε για το Ευαγγέλιο. Αν έχετε κάτι να τους καταγγείλετε, να τους καταγγείλετε. Κύριε Πάντα, να ρωτήσω τον πατέρα Τσάκαλο και τους εκλεκτούς φίλους εδώ πέρα, τον κύριο Αναστασάκη και τον κύριο Ζιώγα, να τους ρωτήσω επομένως. Τέρμα υπόθεση προσιλητισμού. Όχι, εγώ έχω τέρμα να πω υπόθεση, δηλαδή ότι αύριο χτύπησε το σπίτι μου, εμένανε την πόρτα μου, τα κατάκα ήρθε ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μου έδωσε το φυλάδιο. Μα αυτό δεν είναι προσιλητισμό. Απαγορεύεται. Αυτό όχι, δεν απαγορεύεται τότε εάν αύριο περάσουν μηνύματα μέσα από τηλεοπτικό σταθμό που θα ανήκει είτε στην Ευαγγελική Εκκλησία είτε σε άλλη δοξασία, αίρεση, σχίσμα. Τι είναι ο βλέπω ότι... Α, τι είναι ο προσιλητισμός, λοιπόν. Μεγάλο το θέμα. Τεράστιο το θέμα. Υπάρχει απάντηση. Να μου δώσετε το λόγο για πέντε. Στον κύριο Ζιώγα έχετε το λόγο πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, τι είναι προσιλητισμός. Σε όσα ακούστηκαν, ας μην πάμε στον προσιλητισμό ακόμη. Να απαντήσω, κύριε. Ναι, όχι, να πάμε συγκεκριμένα την κουβέντα για να μπορέσουμε να την κατευθύνουμε. Δεν ολοκληρώσαμε το θέμα. Προκύπτουν σπουδαία. Τι είναι προσιλητισμός. Γιατί λέμε όχι τότε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και βέβαια θα ξεσηκώσω θύελλα διαμαρτυριών. Εγώ Ορθόδοξος θα ξεσηκώσω σήμερα θύελλα διαμαρτυριών λέγοντας τότε γιατί θα πρέπει να θεωρήσω αδίκημα το γεγονός ότι κάποιο απόγευμα ή κάποιο πρωί είναι στη γωνία μου άλλος από τη Σκοπιά, μου δίνει το φυλάδιο. Και να μην θεωρήσω αδίκημα ότι 16 σταθμοί εκπέμπουν μηνύματα που δεν εφάπτονται της Ορθοδοξίας. Είναι κάτι παράτερο. Στο Σύνταγμα. Συζητείτε αυτό. Στο Σύνταγμα λέει. Δεν είναι όμως παράνομος ο άνθρωπος που εκπέμπει. Είναι παράνομος. Είναι παράνομος, το λέτε εσείς. Διότι η πολιτεία τον αφήνει όμως. Κρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα στο όνομα της Αγίας και ομουσίου και αδειρέτου Τριάδος, άρθρο 3 του Συντάγματος είναι Ορθόδοξος, κατά Ανατολάς Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία. Και απογορεύεται ο προσελκυτισμός. Τώρα για τους Ευαγγελικούς, επειδή είναι Έλληνες πολίτες, παίρνουν όπλο, προασπίζονται την πατρίδα, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, είναι δικαιωμά τους να είναι ό,τι θέλουν. Δεν δεχόμεθα αυτούς οι οποίοι, επειδή η Ελλάδα έχει ποτάμια, έχει λαό, έχει νησιά που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Το περί αναξιθρησκείας, το παραμύθι αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν παίρνεις όπλο, δεν προασπίζεις την πατρίδα σου, την οικογένειά σου, την τιμή, την περιουσία σου. Εκεί. Άρα έχει διαφορά ο Πεντηκοστιανός από το χιλιαστή. Έχει. Βέβαια. Σαφώς έχει. Έχει σαφώς. Δεν πας φαντάρος, δεν παίρνεις όπλο. Πέστε μου κάτι. Έξω. Έχει διαφορά ο της Ευαγγελικής Εκκλησίας.
κατά τον, όταν θα έχει μια τηλεόραση που θα κάνει και αυτός, θα λέει το πιστεύω του. Θα λέει τα μηνύματά του. Θα λέει τα μηνύματά του, αλλά εδώ... Εσείς έχετε τηλεόραση. Έχω. Τηλεόραση τι, ατομική αν έχω. Όχι. Σταθμό αν έχουμε. Ναι, θα έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία τηλεόραση, η οποία θα εκπέμπει κανονικό πρόγραμμα όλη την ημέρα και ανάμεσα στο πρόγραμμα θα περνάει τα μηνύματά της Ορθόδοξα. Δεν έχετε. Αλλά και τι μηνύματα. Εκείνο που έχουμε, εκεί κύριε Τράκα, που σας ξεφεύγει ένα πράγμα. Σταθμούς στην Ελλάδα τηλεοπτικούς έχουν όλοι. Βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου, λένε αυτά που θέλουν. Εδώ εμείς θέλουμε ένα σταθμό ο οποίος θα λέει ότι το Ευαγγέλιο, η θεολογία ενδιαφέρεται και για το στομάχι, για αυτήν η βασιλεία, τον άρτον ημών των επιούσιων. Όχι, διαφωνώ, κάθεται με τους Ευαγγελικούς οι οποίοι έχουν ένα εξανθό Χριστούλη, προσεύχονται μεν, αλλά έξω τούτου είναι. Βιομηχανοί εκμεταλλευτές αρπάζουν, κλέβουν, καταπιέζουν. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να είσαι εκμεταλλευτής. Εκείνη είναι η διαφορά. Καλά, όλοι οι Ευαγγελιστές, με συγχωρείς. Και οι Ορθόδοξοι. Όχι, σε ρωτάω ευθέως. Και θέλω να μου πεις, άσχετα τους Ορθόδοξους. Και Ορθόδοξοι. Δόξα τω Θεώ και η Ορθοδοξία έχει ένα κάρο εκμεταλλευτές μέσα. Λοιπόν, ένα κάρο, όχι, να είμαστε λογικοί δηλαδή. Αλλά γιατί αυτή η μορφή, όπως τη λες και την υπογραμμίζεις απέναντι στους Ευαγγελιστές, ότι λένε ότι το Χριστούλη και από την άλλη μεριά είναι βιομήχανοι και καπιταλιστές. Είναι στο σύνολό τους, είναι αν θέλεις. Είναι ένας δεσμός, θα τον έλεγα, πιστών πλουσίων. Είναι κάτι τέτοιο. Υποστηρίζουν το κεφάλαιο. Από εκεί παίρνουν τα λεφτά. Εκτός από τη Γερμανία, από το κανάλι που τους έχει όλους τους Γερμανούς στην κάρτα μέσα και πληρώνουν το 2% και έχουν λεφτά και μας δίνουν και εμάς τους Ορθόδοξους. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι. Όχι, 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 σημασία. Είμαστε... Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Να το σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Σε παρακαλώ. Άρα παίρνετε. Εσείς μεγάλο κεφαλαίο. Δίνουν και λεφτά. Και στους Ορθόδοξους. Και εκκλησίες τους δίνουν. Και δωρεά. Ευαγγελική. Και βοήθεια διαμέσου του παγκοσμίου. Τελικά με συγχωρείτε, αλλά θα το πω έτσι. Θα μου επιτρέψετε να το πω χωρίς αναισθητικό. Πολλά λεφτά μαθαίνω για την Ευαγγελική Εκκλησία. Μακάρι, δεν ξέρω, γίνονται εισφορές. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά πολλά λεφτά. Και μου λένε ότι στη Γερμανία μέχρι και τράπεζες έχουν σχέση ισχυρά μάλιστα με την Ευαγγελική Εκκλησία. Γιατί το πάτε, κύριε Τράκα? Δεν το πάω καθόλου. Η Αμερική. Ουδής ψόγος. Εάν τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται από τους πιστούς. Όλες από την κάρτα, από την εφορία. Όλες οι εκκλησίες μαζεύουν λεφτά. Όλες οι εκκλησίες μαζεύουν λεφτά σε όλο τον κόσμο. Η δική μας εκκλησία. Τα δίνουν στόχο. Έχει τεράστιες. Μα δεν λύνεται η φτώχεια με τα φιλόπτωχα, το καταλάβατε, κύριε Τράκα? Τότε γιατί τα έχουμε? Κοινωνική δικαιοσύνη. Στη Γερμανία υπάρχει το κράτος χρόνια. Γιατί είμαστε και φίλοι χρόνια. Τότε γιατί τα έχουμε τα φιλόπτωχα? Ποια? Λύνουν κάποιες μικροπράγματα. Ποιες? Αφού δεν πάνε στους φτωχούς, στα παιδιά που πεινάνε. Αφού δεν πάνε, γιατί υπάρχουν τα φιλόπτωχα? Θα χορτάσουν τα μεταφιλόπτωχα, τα παιδιά του Ζαΐρ και τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Κύριε Τράκα, εδώ στην Ελλάδα. Δεν το προσέξατε αυτό. Όλες οι εκκλησίες μαζεύουν λεφτά. Εάν η εκκλησία έδινε τα λεφτά στην Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι μαζεύουν λεφτά. Εντάξει. Άμα τα δίνει η εκκλησία τα λεφτά στην Ελλάδα, θα τα τρώγαμε και θα μέναμε έτσι. Αρχίζουμε να κάνουμε συμπεράσματα. Να πάμε στον κύριο Ζώκα. Θέλει να κάνει μια τοποθέτηση. Θα έπρεπε, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρατήρηση, επειδή έχω και εγώ μια εκπομπή στην τηλετόρα θρησκευτικού περιεχομένου, να δίδεται ο λόγος σε όλους τους παρευρισκομένους να πούν τη θέση τους για κάποια κέραια θέματα, γιατί δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά στους τηλεθεατές και σύγχυση. Ακούς, εγώ τουλάχιστον ακούω για εκκλησίες, ακούω αν η λεγόμενη Ευαγγελική Εκκλησία για ομάδες. Είναι ομάδες αίρεση ή όχι. Ομάδες πιστών. Εάν βγείτε έξω στο πεζοδρόμιο και πείτε τι είναι η Ευαγγελική Εκκλησία σε ένα Ορθόδοξο, ας πούνε την αίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εντρυφήσει όπως εσείς τόσο βαθιά σε όλα τα θρησκευτικά ζητήματα, η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα ρωτήσετε έξω θα σας πούνε ότι η Ευαγγελική Εκκλησία είναι σχισματική ομάδα. Είναι αίρεση, είναι κάτι τέτοιο. Δεν ακούτε έξω. Δυστυχώς, από τους Ορθόδοξους. Δυστυχώς, ναι. Και σας το λέω εκπρόσωπο της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ. Να ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες, κύριε Τράγκα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με τη διδασκαλία της αρχαίας και αδιαίρετης Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, ήταν αδιαίρετη Εκκλησία, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Μία είναι η Εκκλησία. Και όταν λέμε μία, εννοούμε ότι αυτή η Εκκλησία έχει μία πίστη. Το σύνολο των επιμέρους δογματικών και ηθικών αληθιών. Εφεσίως Δέλτα 1. Λέει, υπάρχει ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, υπάρχει ένας Θεός ο Πατέρας. Έτσι υπάρχει, λέει, ένα βάπτισμα, υπάρχει μία ελπίδα της ουρανού κλίσεως και υπάρχει μία πίστη. Πώς είναι δυνατό, συγγνώμη, να έχω την ίδια πίστη με τον αγαπητό απέναντι αδερφό που ανήκει στην λεγόμενη Ευαγγελική Εκκλησία, όταν παράδειγμα αναφέρω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κοινωνώ είναι αληθινά, όχι συμβολικά, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εκείνος πιστεύω, δεν ξέρω αν πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι είναι παραδείγματος χάρη σύμβολα. Πιστεύουν όμως άλλες ομολογίες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χαρισματική ερωσύνη που έχει απέναντι ο Σεβασμιότατος και ο Πατήρ Σπύριδων. Εκείνος δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Έχουμε την ίδια πίστη. Ρωτώ.
η καρδιά του Ευαγγελίου. Με συγχωρείτε, τώρα φιλοδοτείτε πιο πολύ. Με συγχωρείτε, τώρα όχι παρά την αρχική θα έλεγα φραστική διαφωνία σας μαζί μου, τελικά εσείς επιβεβαιώνετε αυτό που υπόθηκε μέχρι στιγμής. Ότι αφού δεν υπάρχουν ταυτόσιμες θέσεις επάνω στα μυστήρια. Όχι να σκοτωνόμαστε. Μα το ερώτημα είναι γιατί 4 χρόνια πριν από το 2000 ο χριστιανισμός, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη πίστη, έτσι όχι επειδή είμαστε χριστιανοί. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Η μεγαλύτερη θρησκεία είναι κατακαιρματισμένος. Αυτό λέμε. Κύριε Τράγκα. Αυτό. Σε μια δύσκολη καμπή της ανθρωπότητας. Κύριε Τράγκα, είναι προφητευμένο και από τον Κύριο και από τους Αποστόλους ότι θα υπάρξουν αιρέσεις απολύες. Κατά γράμμα σας λέω ότι λέει γραφή. Ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί και μάλιστα ο Παύλος τι λέει χαρακτηριστικά. Ότι μετά την αναχώρηση μολύβης της πράξης θα εμφανιστούν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου, του λογικού ποιμνίου της Εκκλησίας του Κύριου. Και θα αποσπάν, προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποιεί. Τους μαθητές, δηλαδή τους χριστιανούς, αυτό σημαίνει ο όρος μαθητής εδώ σε αυτό το σημείο, ο πίσω αυτών. Δηλαδή εμφανίστηκαν διαμέσου των νέων αίρεσοι άρχες, οι οποίοι θέσαν την προσωπική τους ερμηνεία της Αγίας Γραφής πάνω από την ερμηνεία που είχε μάλιστα η Εκκλησία του 8 Προσεώνες. Έχω παρέμβαση από το στούντιο. Από το στούντιο που είναι ο κύριος Τσίρμπα. Θα σκοτώνουν οι χριστιανοί. Μισό λεπτό. Όχι όλοι μαζί. Κύριοι, όχι όλοι μαζί. Ειρήνη ημίν. Να κάνουμε διάλογο. Ειρήνη ημίν. Δεν έχουμε καμία διάλογο. Υπάρχει μια ένταση, αλλά όχι. Ειρήνη ημίν. Να πάμε στον κύριο Τσίρμπα τώρα. Εγώ δεν θα πάρω πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Και παραπάνω να πάρετε αρκεί να η παρέμβασή σας. Απαντώντας στο ερώτημά σας, θα διαβάσω κάτι που είναι από τον πατέρα Φλωρόφσκι, που είμαι σίγουρος ότι σέβονται και εκτιμούν οι Ορθόδοξοι συνδετήμονές μας. Το Γεώργιο λέει Φλωρόφσκι. Ότι η πρωτοβουλία για την επικοινωνία των μεταξύ των εκκλησιών ανήκει στους Προτεστάντες. Και αναφέρεται βέβαια στις επιστολές μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμίου του Δευτέρου και μιας ομάδας των Λουθυρανών Θεολόγων της Τιβίγκης, το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα. Άρα λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ας αφήσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι το μοντέλο μας, είναι η πηγή έμπνευσής μας, η ίδια μας η ζωή σε τελευταία ανάλυση. Να μας κατευθύνει, να μας εμπνεύσει και μέσα στην χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Θα θυμηθούμε τα λόγια του Κρέοντα στην τραγωδία εκείνη της Αντιγόνης. Είμαστε στο ίδιο πλοίο όλοι πάνω. Να μην βγάλουμε τα μάτια μας, να ανανεώσουμε τα οράματά μας σαν Έλληνες. Και βέβαια υπάρχει περιθώριο για κρατική εποπτεία κάποιων περιέργων αιρέσεων, αλλά να μην βλέπουμε αιρέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί όλοι αυτοί οι κυνηγοί και οι ερευνητές, μου θυμίζει λες και είμαι σε μια ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς, ας πούμε, εκεί πέρα με το μαστίγιο κυνηγάμε, ας πούμε, αιρέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν σας κυνηγάει κανένας. Ο κύριος... Δεν σας κυνηγάει κανένας. Κύριε Τράγκα. Ο κύριος Αναστασάκης. Ο κύριος Τσίρμπας είναι αξιόλογος νομικός, αλλά από θεολογία έχει οπωσδήποτε αδύνατα σημεία. Θέλετε να πείτε, έτσι που το λέτε είναι σαν να... Έτσι που το λέτε είναι σαν να έχει μεσάνυχτα ο κύριος Τσίρμπας. Δεν το λέω έτσι, λέω απλώς έχει άγνοια. Και ο κύριος Κόκορης δεν είναι θεολόγος κατ' επάγγελμα. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι ο κύριος Κόκορης θεολόγος. Δεν είναι θεολόγος ο κύριος Κόκορης. Ετρέψτε από το εξής. Το δόγμα, κύριε Τράγκα, είναι εκ των ουκάνευ για τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει επαφή, συνάφεια, σχέση με καμιά ομάδα που πρόκειται από τη διαμαρτύρηση σε σχέση με το δόγμα. Είναι τελείως έξω της αληθείας. Εμείς αγαπούμε όλους τους ανθρώπους και θέλουμε τη σωτηρία τους. Αλλά εν αληθεία, όπως είπε, υπόθηκε στην αρχή, επιστροφή στις 7 οικουμενικές συνόδους. Εάν κύριε το δέχονται... Κόκορη, πρέπει να σας διακόψω γιατί έχω ένα φιλοξενούμενο της εκπομπής ο οποίος δεν έχει πάρει καθόλου το λόγο. Ολοκληρώνω. Ναι, ναι, ναι. Εάν λοιπόν δέχονται όλες τις ομάδες αποχρώσεις επιστροφή στο πνεύμα, στη διδασκαλία των 7 οικουμενικών συνόδων, είμαστε πρόθυμοι να ενωθούμε. Πώς θα γίνει το ψεύδος με την αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τη ρότα του δόγματος και άλλοι έχουμε σπερματικό λόγο. Θα κάνουμε διάλογο. Είναι στοιχεία αλήθειας. Θα πάω στον Σεβασμιότατο Βικέντιο, τον Αφιλεστιβίλη, τον Μητροπολίτη Πυρεός και Σαλαμίνος, που είναι παλαιοημερολογήτης. Βέβαια αυτό, με συγχωρείτε, ζητώ την κατανόησή σας όπως εξελίχθη η συζήτηση. Άλλωστε είμαστε γνωστοί και ζητώ την κατανόησή σας. Αυτή η ιστορία θα σας πω τώρα στον παλαιοημερολογητισμό και στους νεοημερολογήτες. Γιατί έχει πάρει τη μορφή, αν θέλετε, εδώ και χρόνια ενός μίνι εμφυλίου έως μάξι εμφυλίου στους κόλπους της Εκκλησίας. Κύριε Τράγκα. Βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα και θα επανέλθουμε και θα σας ζητήσω να ξανάρθετε. Και ο χρόνος δεν απαρκεί για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε, ναι, και να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές τις διαφορές μας. Τι είναι αυτό το οποίο μας χωρίζει, ναι, από την επικρατούσα, θα λέγαμε, κρατική Εκκλησία. Αν θέλετε, μπορείτε να μας δώσετε μια γεύση σήμερα και αύριο με τη βοήθεια του Θεού να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Θα ανανεώσουμε και τους εκπροσώπους των ομάδων ώστε να υπάρχει αρμονικότερη σύνθεση και δικαιότερη
για να γίνει και μια κουβέντα της προκοπής ακόμα καλύτερη. Πέστε μου εσείς όμως. Η εκκλησία του Πατρίου Ορτολογίου του Ιουλιανού ξεκινάει το 1924 με την πραξικοπηματική εισαγωγή του νέου εορτολογίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Από εκεί και πέρα βέβαια όλες οι διαδικασίες που επακολούθησαν δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Υπήρξαν διωγμοί εναντίον αυτών που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την καινοτομία όπως τον νέο ορτολόγιο. Υπήρξαν έστειλαν πιστούς εξορίες, εξόρισαν αρχιερείς, εξόρισαν ιερείς, εμαρτύρησαν πιστοί κάτω από την πίεση των οργάνων της τάξεως. Βεβαίως. Έχουμε και ονόματα, έχουμε και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τότε αυτές τις καταστάσεις και όλα αυτά από πού? Από την μητέρα Εκκλησία. Γιατί τα παιδιά της δεν θέλησαν να πειθαρχήσουν στην ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Που για μας η ημερολογιακή μεταρρύθμιση έχει άμεση σχέση βεβαίως με το δόγμα της ενότητος. Προσέκρουσε επάνω στο δόγμα της ενότητος. Δεν μπορεί δηλαδή άλλη εκκλησία να ακολουθεί το Ιουλιανό εορτολόγιο και άλλη να ακολουθεί το Γρηγοριανό. Υπάρχει η επηγής στρατευωμένη εκκλησία σεβασμιότατε. Και η ενουρανής τριαμβεύει. Σε όσα λέτε ήδη, όχι, σε όσα λέτε ήδη, πατήρ Τσάκα, αν έχεις καλοσύνη, έχει λήξει ο χρόνος. Έχει λήξει ο χρόνος, κύριε Κλεψίδρα. Μία κουβέντα μόνο, μία. Ναι. Ότι η εκκλησία η Ορθόδοξη δεν είναι μυσαλόδοξη, πρώτον. Απόδειξη είναι ότι όλες οι διάφορες ομάδες και άλλες ομολογίες έχουν ευθύριους και μεγάλη περιουσία. Στην περίπτωση των παλαιμερολογητών εδιώχθησαν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μεγάλη περιουσία. Οι παλαιμερολογητές εδιώχθησαν. Λοιπόν, συγγνώμη. Σεβασμιότατε με την αγάπη μου. Έχει τελειώσει ο χρόνος, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα συνεχίσουμε. Ειρήνη και έλεος. Ειρήνη και έλεος. Κύριοι, αύριο. Παλαιοημερολογήτες, νοημερολογήτες. Ένας εμφύλιος μέσα στην εκκλησία μας. Πάντως και όχι μόνο αυτό το θέμα, αλλά και όλοι, αν θέλετε, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις θρησκευτικές ομάδες και στη χώρα μας. Γιατί παντού γίνεται το ίδιο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα μας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Αύριο πάλι χωρίς αναισθητικό. Τι θα γράψουν, τι θα πούν. Και επιμένω